when day is done. That's what I mean. And this old world, it's a new world. Είναι μια περιοχή αένα συνδεδεμένη με τον πολιτισμό και την ιστορία. Ο Δήμος Ιχαλίας ξέρει να τιμά και τα δύο, διοργανώνοντας εκδηλώσεις ξεχωριστές για ντόπιους και επισκέπτες, όπως το Φεστιβάλ Ροκ που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στη γέφυρα της Μαυροζούμενας, στο νεοχώρι της Τιθόμης, λίγα μέτρα από το πατρικό σπίτι της Μαρίας Κάλλας. Διοργανώνεται κάτω από το ιστορικό γεφύρι της Μαυροζούμενας με σκοπό το συνδυασμό της ανάδειξης του ιστορικού γεφυριού μαζί με τη ροκ μουσική, με νεανικό πνεύμα. Πάντοτε υπάρχει υποστήριξη από συγκροτήματα νεανικά ροκ της Καλαμάτας. Φέτος έχουμε και ένα από την Αθήνα. Πάντοτε υπάρχει η συμμετοχή του κόσμου και είναι πάντα μια βραδιά ειδηλιακή δίπλα από το ιστορικό γεφύρι, σε συνδυασμό με τη μοντέρνα ροκ μουσική. Και όταν δέντρα χτίσω μεζονέτες, θα κάνω τα παιδιά μου μαριονέτες. Σε ένα κλουβί γραφείο, σε ένα γκρίνι, παίζω ατέλειωτο βούβο ταξίδι. Έλληνα! Ξεχωριστή αυτή η εκδήλωση που έχει αγκαλιαστεί από όλους είχε σκοπό την ανάδειξη της αρχαίας γέφυρας της Μαυροζούμενας και το φυσικό κάλλος της περιοχής, καθώς και τη δημιουργία ενός ψυχικού δεσμού μεταξύ του μνημείου και του νεανικού κοινού μέσω της μουσικής. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, εκτός μία λόγω κορονοϊού που δεν είχε γίνει, κάνουμε αυτή τη διοργάνωση εδώ που λέγεται Rockin' Under the Bridge, με σκοπό να αναδείξουμε το αρχαίο γεφύρι της Μαυροζούμενας, το οποίο έχει φτιαχτεί γύρω στο 376, δεν έχουμε ακριβή ημερομηνία, αναφέρεται από τον Παυσανία. Είναι το αρχαιότερο γεφύρι που χρησιμοποιείται μέχρι και τις μέρες μας. Βέβαια το μισό έχει θαυτεί, τότε είχε 19 κάμαρες, έχουν μείνει κάποιες και κάποια στιγμή θα βγουν και οι υπόλοιπες. Σκοπό μας είναι να αναδείξουμε αυτό το μνημείο εδώ του τόπου μας. Όσο κι αν το θέλεις δεν μπορείς, ταξίδι στο κέντρο της γης. Μόνο η αγάπη ξέρει, τώρα έμαθα κι εγώ, πόσα ανάγκη έχω από την αγκαλιά σου. Είναι μεγάλη τιμή γιατί είναι ιστορικός χώρος. Παίζουμε κυρίως ελληνική ροκ και ξένη. Αγαπάμε τη ροκ μουσική προφανώς και γι' αυτό την παίζουμε. Και ήρθαμε εδώ πέρα να παίξουμε και να δείξουμε τη δουλειά μας. Ευχαριστούμε τον Δήμο μας λοιπόν που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία να γνωρίσουμε και αυτόν τον τόπο και την ιστορία του, αλλά και να παίξουμε για τους ντόπιους εδώ πέρα. Η συναυλία άνοιξε με το συγκρότημα Εν Ψυχρό που καθήλωσε το κοινό, όπως συνέβη στη συνέχεια και με τα συγκροτήματα Misty Root, Χρόνος Μηδέν και Night After. And the songs that I have sung echo in the distance, like the sound of a windmill.